Κυρία Καταξάκη, καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, θέλω αρχικά να μας εξηγήσετε τι σχέση έχει μια ρευματολόγος όπως εσείς με την ψωρίαση. Η σχέση που έχουν οι ρευματολόγοι με την ψωρίαση είναι όταν ένας ασθενής ο οποίος έχει ψωρίαση αρχίζει και έχει συμπτώματα από τις αρθρώσεις, δηλαδή κάποια άρθρωση ή ένα γόνατο χέρι, ένα δάχτυλο, είναι ευαίσθητο, είναι κόκκινο και πρισμένο. Είναι συνηθισμένο αυτό? Το ποσοστό είναι περίπου ένα 30% ασθενών που έχουν ψωρίαση μπορεί να παρουσιάσουν μετά από αρκετά χρόνια προσβολή από τις αρθρώσεις. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις ασθενών που μπορούν να παρουσιάσουν αυτά τα συμπτώματα πριν την έκφραση της ψωρίασης από το δέρμα, σε μικρότερο ποσοστό όμως. Θέλω να μας εξηγήσετε τι είναι η αξονική προσβολή. Θα ήθελα να σας πω ότι η ψωριαζική αρθρίτιδα, εκτός από από τα συμπτώματα τα οποία εμφανίζει στις περιφερικές αρθρώσεις, μπορούν να έχουμε και προσβολή της σπονδυλικής στήλης. Και γι' αυτό μιλάμε για αξονική προσβολή. Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό? Είναι σοβαρό πρόβλημα? Κάποιος ο οποίος έχει ψωριαζική αρθρίτιδα, εάν δεν επισκεφτεί τον κατάλληλο γιατρό, και σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για τον ρευματολόγο, μπορούμε να έχουμε βλάβες οι οποίες είναι μη αναστρέψιμες, τόσο από τη σπονδυλική στήλη όσο και από τις υπόλοιπες αρθρώσεις. Στην αξονική προσβολή κάνετε φυσικοθεραπείες? Θα μπορούσε ενδεχομένως κάποιος να κάνει και μία φυσιοθεραπεία. Δεν είναι όμως αυτή η θεραπεία. Όταν έχουμε μία προσβολή, έχουμε δηλαδή ένα πόνο στη σπονδυλική στήλη, θα πρέπει πάντα να τον ξεχωρίζουμε από έναν απλό πόνο που λέμε έχω μία οσφιαλγία. Έχει χαρακτηριστικά γνωρίσματα, δηλαδή αυτός ο πόνος είναι έντονος, το βράδυ δεν σε αφήνει να κοιμηθείς, το πρωί έχεις δυσκαμψία όταν σηκώνεσαι από το κρεβάτι και δεν περνάει με την ανάπαυση. Ένας ασθενής που υποφέρει από ψωρίαση, πόσο γρήγορα πρέπει να έρθει στο γιατρό και να ζητήσει βοήθεια? Όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ευτυχώς είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Έχουμε στη διάθεσή μας αρκετά σκευάσματα που μπορούμε να βάλουμε την νόσο σε ύφεση. Τώρα, σαν Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία, έχετε κάποιο πλάνο ενημέρωσης του κοινού? Από το 2014 έχουμε ξεκινήσει την πανελλήνια ενημερωτική εκστρατεία μας με τον τίτλο «Το σώμα σου μιλάει, άκουσέ το». Είναι πολύ σημαντικός και ο τίτλος, γιατί το σώμα θα σας πει τι πρόβλημα έχετε, πού πονάτε, άρα θα μπορείτε να απευθυνθείτε στο γιατρό. Μέσα λοιπόν από αυτή την καμπάνια κάνουμε πάρα πολλές δράσεις ενημέρωσης, κάνουμε εκδηλώσεις κοινού σε διάφορες περιοχές, συμμετέχουμε στην ομάδα Αιγαίου, γενικά δράσεις ενημέρωσης κοινού και άλλων επαγγελματιών υγείας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας.